λόγος για οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις στους εισηγητές. Θα δηλώνει το όνομά του, την ιδιότητά του και το σύλλογο από τον οποίο προέρχεται και φυσικά σε ποιον ομιλητή θέλει να κάνει την ερώτηση. Ο επόμενος ομιλητής και μέχρι να τακτοποιηθεί λίγο ο κύριος Ματζουράνης, να διαβάσουμε το βιογραφικό. Ο κύριος Ματζούρης, συγγνώμη. Θα σας αλλάξω τι θα το πειράξει. Κύριε Ματζούρη, συγγνώμη. Η επόμενη εισήγηση έχει να κάνει με μουσικοχορευτικές παραδόσεις των περιοχών της Μπάφρας και του Άγκρα Ματέν. Εισηγητής είναι ο κύριος Κυριάκος Μουησίδης. Αντός μετεβέτερον, κεν Ματσουκάς. Ματσουκάς παιδί. Χάρσιλης ακριβώς. Ο Κυριάκος Μωυσίδης γεννήθηκε στο πρόχωμα της Θεσσαλονίκης το 1968. Εκεί έζησε ως τα 18 του χρόνια και πήρε τη βασική του εκπαίδευση. Σπούδασε οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, από όπου αποφύτησε το 1991. Παρακολούθησε επίσης σειρά εκμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα που αφορούν την επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων. Από το 1992 ως το 1997 δούλεψε σε εταιρεία εισαγωγών ηλεκτρικών συσκευών ως υπεύθυνος marketing στην Βόρεια Ελλάδα. Το 1997 εγκατέλειψε αυτή τη θέση προκειμένου να αφιερώσει όλο του τον χρόνο στην έρευνα του παραδοσιακού χορού. Τις πρώτες του χορευτικές εντυπώσεις τις παίρνει πολύ μικρό στο χωριό του, όπου και μαθαίνει τους πρώτους ποντιακούς χορούς, τους γάμους και στα γλέντια, που όλο το καλοκαίρι ήταν πολύ συχνά. Το 1983 δημιουργείται χορευτική ομάδα στο πρόχωμα και ο Κυριάκος γίνεται μέλος της από την πρώτη στιγμή. Ήδη το 1985 αναλαμβάνει να διδάξει χορούς στα μικρότερα παιδιά της ομάδας. Από το 1986 που μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του, η ενασχόλησή του με τον παραδοσιακό χορό γίνεται πιο εντατική. Γίνεται μέλος σειράς χορευτικών ομάδων που έλκουν την καταγωγή τους από διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως την Κρήτη, την Ήπειρο και άλλα, αλλά και του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, του Πολιτιστικού Καλλιτεχνικού Σωματείου Εταιρεία Θεάτρου ΓΚ Φωτιάδης, της Χορευτικής Ομάδας Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης. Για δύο χρόνια, 1988-89, είναι ο δάσκαλος στη Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, αλλά και μέλος της διοίκησης του ιστορικού αυτού φορέα. Με αυτές τις χορευτικές ομάδες δίνει δεκάδες παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ αρχίζουν και οι πρώτες του ερευνητικές προσπάθειες και η συμμετοχή του σε συνέδρια και σεμινάρια που αφορούν τον παραδοσιακό χορό. Το 1991 καλείται να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία στη Σπάρτη και στη Λευκοσία της Κύπρου. Και στις δύο πόλεις συνέχισε να χορεύει και να διδάσκει. Έτσι, στην μεν Σπάρτη διδάσκει ποντιακούς χορούς στο Λύκειο των Ελληνίδων της Σπάρτης και επιμελείται παράσταση όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι χοροί αυτοί στη Σπάρτη. Στη Λευκοσία οργανώνει χορευτική ομάδα μέσα στο τάγμα του και δημιουργεί τους φουστανελάδες της ΕΛΔΙΚ. Η ομάδα αυτή συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση και γιορτή στην Κύπρο και σε αρκετές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης της Κύπρου, το ΡΙΚ. Μετά το 1992 που απολύεται από το στρατό, ξεκινάει η εντονότερη προσπάθεια έρευνας και καταγραφής του παραδοσιακού χορού. Συγχρόνως αρχίζει και διδάσκει σε χορευτικές ομάδες και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ενασχόλησή του αυτή θα κορυφωθεί από το 1997 και μετά, όταν αποφασίζει να παραιτηθεί από την εταιρεία που δουλεύει ως υπεύθυνος marketing και να αφιερωθεί αποκλειστικά στον χορό. Σύλλογος Ποντίων Γουμένισσας, Σύλλογος Ποντίων Χαλκιδικής, Εύξηνος Λέσχη Νάουσας, Σύλλογος Μικρασιατών Βαθυλάκου, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Αγιονερίου το Μισθή, Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου, Σύλλογος Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, Σύλλογος Ποντίων Τριαδρίας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ευκαρπίας, είναι μερικοί μόνο από τους φορείς που τον κάλεσαν να διδάξει χορούς στα χορευτικά του τμήματα. Το 1997 δημιούργησε μια μοναδική ομάδα με ηλικιωμένες γυναίκες από το χωριό του το Πρόχωμα, την πρώτη στην Ελλάδα που παρουσίασε χορούς των ελληνοποντιών του Κάρς, του Καυκάσου, όσο πιο αυθεντικά γίνεται. Το 1999 πετυχαίνει την εισαγωγή του στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2003 παίρνει το πτυχίο του με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς,
με βαθμό στην ειδικότητα Άρη στα 10. Το 2009 πετυχαίνει την είσοδο του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΦΑ του ΑΠΙΘΙΤΑ Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής. Συγχρόνως, στις παραπάνω δραστηριότητες διδάσκει σε δεκάδες σεμινάρια στη Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία και σε άλλες χώρες και βέβαια στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2000 οργανώνει το πρώτο δεκαήμερο σεμινάριο ελληνικών χωρών, στο οποίο συμμετέχουν άτομα από πολλές χώρες και από τότε το επαναλαμβάνει κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία. Το Σεπτέμβριο του 2005, μαζί με 50 άλλους χωροδιδασκάλους και λάτρεις της παράδοσης, ιδρύει το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χωρών Κύκλος, στο οποίο αναλαμβάνει και χωροδιδάσκαλος. Την ίδια περίοδο επιλέγεται να διδάξει το μάθημα Ορχιστική Παραδοσιακή Χορή και Πυρίχη στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, στο οποίο διδάσκει έως και σήμερα. Ο ίδιος προσπαθεί να αυξήσει τις γνώσεις του παρακολουθώντας πολλά σεμινάρια και συνέδρια, αλλά και παίρνοντας μαθήματα κρουστών και ρυθμολογίας. Το μεγάλο του πάθος βέβαια παραμένει πρωτογενής έρευνα, στην οποία έχει επενδύσει πολύ χρόνο και συνεχίζει να το κάνει. Έχει κάνει δεκάδες καταγραφές πάνω στην παράδοση του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, των παραλίων της Μικράς Ασίας. Κατέχει ένα σημαντικό αρχείο από μουσικές, βίντεο και βιβλία που σχετίζονται βέβαια με τον παραδοσιακό χορό. Ο Κυριάκος τώρα μένει στη Θεσσαλονίκη, μιλάει καλά τα αγγλικά και λιγότερο καλά τα γερμανικά. Το λόγο έχει ο κύριος Μωυσίδης. Όπως είπε και ο Δημήτρης, πού να ξέρω ότι θα το διαβάσεις όλα αυτά. Ναι, πρέπει. Καλησπέρα σας. Οφείλω να ευχαριστήσω και εγώ το Σύλλογο Ποντίων Φιλής Τραπεζούντα για την πρόσκληση. Και να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήραν, διότι δεν είναι και πάρα πολλοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα που παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες να διοργανώσουν δηλαδή ημερίδες όπου θα συζητηθούν θέματα της ποντιακής παράδοσης. Σήμερα θα έχει πολύ ακόρτε. Θα μ' ακούω 2-3 φορές. Όχι. Λοιπόν. Και όλοι και ο τελευταίος καλά. Η χορευτική παράδοση των ποντίων προσφύγων από το Άκτα Γματέν αλλά και από την Πάφρα είναι το θέμα που θα διαπραγματευτώ εδώ και θα πω κάποια πράγματα ότι γνωρίζω τέλος πάντων. Πριν ξεκινήσω, έτσι να το προσδιορίσουμε στο χάρτη που βρίσκεται το Άκτα Γματέν. Αυτός είναι ο ευρύτερος χάρτης του πόντου, όχι ο διεκδικούμενος, που είπε πριν ο Δημήτρης. Και αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα των χωριών του Άκτα Γματέν. Η μελέτη της χορευτικής παράδοσης των διαφορετικών περιοχών του Πόντου προϋποθέτει τη βασική γνώση της ιστορίας τους και της γεωγραφίας τους. Το Άκτα Γματέν βρίσκεται στα όρια του ιστορικού Πόντου, σχετικά κοντά και ανατολικά από την Άγκυρα. Είναι επομένως περιοχή του νοτιοδυτικού Πόντου, στα σύνορα με την Καπαδοκία στην περιοχή της Κεσάριας. Τα 30 ελληνικά χωριά της επαρχίας του δημιουργήθηκαν από την 3η έως την 5η δεκαετία του 19ου αιώνα από Μετικής Ποντίων, βασικά από την περιοχή της Αγγελούπολης και μετά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους και το κλείσιμο των μεταλλείων που λειτουργούσαν εκεί. Στο ίδιο το Άκτα Γματέν, μια κομμόπολη 8.000 κατοίκων, την εποχή εκείνη ζούσαν 5.000 Έλληνες. Ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός της περιοχής εκτιμάται στα 20.300 άτομα, σύμφωνα με τον Φωτιάδη και στο βιβλίο του το ελληνικό μεταλλείο του Άκτα Αθήνα 1994 εκδόθηκε. Οι πόντοι παρέμειναν στην περιοχή μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Περίπου δηλαδή 100 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων δημιούργησαν μια χορευτική παράδοση, τα στοιχεία της οποίας την κάνουν ξεχωριστή. Η παράδοση αυτή εμπεριέχει βέβαια στοιχεία τόσο από την Αργυρούπολη, όσο και από τις περιοχές που περιβάλλουν το Άκτα Γματέν, δηλαδή τη Σεβάστια, τον Τζορούμ, την Κεσάρια. Γειτονικά με τον Ελλήνων κατοικούν τα χωριά
από Τούρκους, Κούρδους, Αρμένιους και άλλους, ενώ και κάποια από αυτά που ζούσαν πότε ήταν μεικτά. Πολλοί Έλληνες, από την άλλη, ήταν καλοί χτίστες και ταξίδευαν στην ευρύτερη περιοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ερχόμενοι σε επαφή με ακόμη περισσότερες παραδόσεις. Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι ποια είναι η χορευτική παράδοση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως των ποντίων του Ακ Ντάγ Μαρντέν και ποια όχι. Η απάντηση είναι ότι γενικότερα και ανεξάρτητα των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό, στην ενσωμάτωσή τους δηλαδή στην παράδοση των Ελλήνων, ως χωρί των μετελίδων πρέπει να θεωρούνται όλοι εκείνοι τους οποίους οι ίδιοι τους αποδέχονται ως δικούς τους. Έτσι, στο Ακ Ντάγ Μαρντέν, ενώ φαίνεται ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί χωροί, όπως η Πόλκα, ας πούμε, ήταν διαδεδομένοι και οι άνθρωποι εκεί, αλλά και στην Ελλάδα αργότερα, αρέσκονταν να τους χορεύουν, ποτέ δεν τους θεώρησαν δικούς τους και αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής τους. Αντίθετα, χωροί με επιρροές από την Καπαδοκία είχαν πλήρη ένταξη στην παράδοσή τους και έγιναν μέρος της. Παρακάτω, λοιπόν, δεν θα γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά στους ξένους χορούς, όπως η Πόλκα. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν ως αποτέλεσμα της πρωτογενούς έρευνας στις κοινότητες και τα χωριά των Μετελίδων προσφύγων στην Ελλάδα φανερώνουν μια πλούσια χορευτική παράδοση η οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον υπόλοιπο πόντο αλλά και χαρακτηριστικές διαφοροποίησης. Ο διαχωρισμός που βοηθάει καλύτερα τη σύγκριση των χωρών του Ακ Ντάγ Μαρντέν και του υπόλοιπου πόντου είναι βέβαια της γεωγραφικής διασποράς τους. Έτσι έχουμε τους παπποντιακούς χορούς, τους διαδεδομένους που συναντώνται και στο Ακ Ντάγ Μαρντέν, αυτούς που χορεύτηκαν σε όλα τα χωριά της επαρχίας και στους λιγότερο διαδεδομένους που συνηθίζονταν μόνο σε κάποιες από τις κοινότητες των Μετελίδων. Σύμφωνα λοιπόν με δεκάδες καταγραφές που έγιναν την περίοδο από το 1993 έως σήμερα, σε πόντιους πρώτης και δεύτερης γενιάς, με καταγωγή βέβαια από το Ακ Ντάγ Μαρντέν, διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας στον οποίο οι χωροί παρουσιάζονται με τη γεωγραφική τους διασπορά. Έτσι, ο Μαλ, Πατούλα, Τέρς, Τριγώνα, Τηλαζίας, δηλαδή το Τρομαχτών, το Τιχ και το Τσαραχώτ, δηλαδή το Μαλ, το Κερασουντέικο Ομάλ, είναι χωροί που χορεύουν σε όλο τον πόντο και στο Ακ Ντάγ Μαρντέν. Διαδεδομένοι οι χωροί μπορούμε να πούμε ότι είναι το Γιουβαρναντού, το Θιμπάτ, ο Καρσιλαμάς, Χόρμπο, Μαντήλια, Τσιφτέτελη, Χαλάι, Τικμονών, δηλαδή χωρί τους οποίους βρίσκουμε σε πολλές περιοχές του πόντου, αλλά όχι παντού. Χωρί οι οποίοι βρίσκουμε σε όλα τα χωριά του Ακ Ντάγ Μαρντέν είναι το Τίζο Μαλ, ενώ λιγότερο διαδεδομένοι χωρί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Αποπάνκεκά, το Γαργά, το Λέλιμιάρ, Μήλον Κόκκινο, Πάτσα Ταχλίδικων και Τσίπουλ Τσίπουλ. Ένας άλλος διαχωρισμός που βοηθάει είναι αυτός της καταγωγής των χωρών ή καλύτερα των επηρεασμών που δέχτηκαν από άλλες περιοχές. Έτσι έχουμε αυτόν εδώ τον πίνακα, στον οποίο και ανάλογα τους χωρούς τους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως, προσπάθησα να κάνω μια αναγωγή στο πού από πού, ας πούμε, προέρχονται αυτοί οι χωροί, πώς φτάσαν στο Ακ Ντάγ Μαρντέν, καλύτερα στους ποντίους του Ακ Ντάγ Μαρντέν. Έτσι, την τεράστια πλειοψηφία βλέπουμε ότι την κερδίζει βέβαια ο πόντος. Οι περισσότεροι χωροί του Ακ Ντάγ Μαρντέν είναι προέλευσης από την περιοχή της Αργυρούπολης, της Τραπεζούντας καλύτερα θα έλεγα, γενικότερα. Υπάρχουν κάποιοι χωροί τους οποίους θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν επίδραση και από την Καπαδοκία, αν και κάποιοι από αυτούς δεν θεωρώ ότι είναι μόνο από την Καπαδοκία, ενώ και γενικότερα από την Ανατολία θα έλεγα, υπάρχουν κανένα δυο χωροί τους οποίους μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλες περιοχές πέρα από τον πόντο και της Καπαδοκίας. Να μην κάθομαι να αναφέρουμε έναν έναν τους χωρούς, μπορείτε να δείτε στον πίνακα εκεί. Το Κόρογλου δηλαδή, ο χορός με τα μαχαίρια, όπως βλέπετε χορεύεται σε μια ευρύτερη περιοχή που και η μελωδία του είναι γνωστή ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου, όπως η Λέσβος. Από τους παρακάτω πίνακες γίνεται σαφές ότι οι χωροί των Μετελίδων ανήκουν στην ευρύτερη ποντιακή χορευτική παράδοση. Υπάρχουν όμως και ιδιαίτερα στοιχεία αυτών των χωρών που τους διαφοροποιούν και διαμορφώνουν το χρώμα της περιοχής. Ας δούμε πιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτά.
Από τους πλέον διαδεδομένους χορούς στο Άγταγμα Τεν είναι ο χορός τικ ή καλύτερα οι χοροί που έχουν βάσει το χορό τικ και είναι οι ακόλουθοι. Τικ, τικ μονών, από πάν και γκά και τη Λαζίας. Οι ονομασίες αυτές συναντιούνται και σε άλλες περιοχές του Πόν. Για παράδειγμα, από πάν και γκά στην Τραπεζούντα, Λάζικον στο Κάρς, τικ μονών στην Πάφρα. Το Άγταγμα Τεν είναι από τις λίγες περιοχές του Πόντου που συναντώνται το μονόν τικ με το τικ. Άλλη τέτοια περιοχή είναι η Παφ. Και όταν λέω μονόν τικ και τικ, εννοώ το τικ το πιο διαδεδομένο, αυτό δηλαδή που έχει τα επιπλέον βήματα, που είναι γνωστό ως τικ διπλό, σε διαστολή από το τικ μονό. Στο Άγταγμα Τεν συναντάμε και τις δύο μορφές. Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση στον τρόπο πιασίματος, που είναι από τους ώμους, και όχι συνηθέστερη λαβή από τα δάχτυλα με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες. Όπως και αλλού, υπάρχει ποικιλία μελωδιών με ρυθμική αγωγή άλλοτε γρηγορότερη και άλλοτε πιο αργή. Τη Λαζίας είναι ο ανάλογος χορός του τικ τρομαχτών στο Άγταγμα Τεν. Με τη μελωδία αυτού του χορού συνήθιζαν επίθεσεις να κάνουν φιγούρες με λυγισμένα γόνατα και κουνήματα στους ώμους ανάλογες αυτών του χορού σέρα της Τραπεζούντας. Σε μια άλλη μοναδική για τον Πόντο παραλλαγή του χορού, οι χορευτές δεν ήταν πιασμένοι, αλλά χόρευαν στον κύκλο, χρησιμοποιώντας μόνο δύο από τα κινητικά μοτίβα του χορού. Χόρευαν το τικ, το τρομαχτό δηλαδή, με ελεύθερα τα χέρια, σε κύκλο όμως. Κάτι σαν καρσίλαμα σε τικ τρομαχτό. Αλλά ήταν 3-4 άτομα, ένας απέναντι από τον άλλο. Αυτό το έχουμε συναντήσει και στην περιοχή του Κάρς, με παρόμοια ονομασία, τη Λαζίας δηλαδή. Χαρακτηριστικότατος χορός της περιοχής είναι βέβαια και το Γιουβαρλαντού. Παίρνει το όνομά του από το γνωστό και αλλού ομότιτλο τουρκόφωνο τραγούδι. Η ονομασία του χορού παραμένει η ίδια ακόμα και όταν έχουμε διαφορετική μελωδία και ελληνόφωνα τραγούδια ή δύστιχα, γιατί είχαμε και τέτοια. Τόσο τα βήματα και ο τρόπος εκτέλεσής τους, όσο και η φορά του χορού που εναλλάσσεται δεξιά-αριστερά, είναι παρόμοια με αυτά άλλων χωρών του Πόντου, που με τη σειρά τους, ανάλογα την περιοχή, έχουν διαφορετικό όνομα και μελωδία που ταυτίζονται τις περισσότερες φορές με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ένας τέτοιος χορός είναι, ας πούμε, και η Φόν από την περιοχή της Αργυρούπολης, από όπου προέρχεται η πλειοψηφία των Μετενλίδων. Πάντως, τα ίδια κινητικά μοτίβα υπάρχουν και σε χορούς της Καπαδοκίας, όπως το Χαρμάγερι, το Κέμερλι. Το Τέρς και η Τριγώνα είναι παρόμοιοι χοροί με διαφορετική όμως μελωδία. Η Τριγώνα είναι βέβαια παμποντιακός χορός με ίδια μελωδία, τραγούδι και βήματα παντού. Η μελωδία του Τέρς μοιάζει μόνο με αυτήν του Τέρς από ένα άλλο ματέν, του Γιουμούς, χωρίς όμως να ταυτίζεται. Τέλος, πάλι για το Τέρς πρέπει να αναφερθεί ότι είναι ο χορός που δεν υπακούει μόνο στο σχήμα του κύκλου, αλλά και σε αυτό του λαβύρινθου. Αυτό συμβαίνει και σε άλλους ποντιακούς χορούς, με πλέον γνωστό το Κοτσάνγκερ του κεντρικού και ανατολικού χώρου και του Κάρς. Ό,τι ισχύει για την Τριγώνα ισχύει και για το χορό Πατούλα ή και Πιπιλωμάτενα, ανάλογα το τραγούδι που το συνοδεύει. Η Πατούλα φαίνεται να είναι ο παμποντιακός χορός με τις ελάχιστες διαφοροποίησεις σε σχέση με όλους τους άλλους υπολείπους. Τα βήματα δηλαδή της Πατούλας και ανεξάρτητα από το που χορεύονταν, από το Κάρς μέχρι και στο Δυτικό Πόντο, φαίνεται ότι είναι σχεδόν τα ίδια. Ελάχιστες είναι οι διαφοροποίησεις. Ιδιαίτερες διαφοροποίησεις φαίνεται να μην υπάρχουν και στα βήματα του χορού Τσαραχότ σε σχέση πάντα με τον υπόλοιπο Πόντο. Το Τσαραχότ βέβαια, που είναι το κερασουντέ οικονομάλ, το εμπροπής. Τόσο όμως το όνομα, όσο και οι μελωδίες και οι φιγούρες που κάνουν οι πιο καλοί χορευτές είναι μοναδικά. Ο χορός είναι ο ανάλογος του σιωπτού του ελλαδικού χώρου, παμποντιακός και συναντάται με δεκάδες μελωδίες και ονόματα όπως Τσιανικία στο Κάρς, Κοτσιχτό Νομάλ, Φούλουρ Φούλουρ στην Τραπεζούντα και στην Αργυρούπολη, ο Μάλ στην Κερασούντα, ο Μάλ στην Νικόπολη, δίπλο ο Μάλ στο Γιουμούς Ματέν και Λιμέ, Κισλάρ και Αρκουρλαμάς στην Πάφρα. Το ΟΜΑΛ είναι ο αντίστοιχος ποντιακός χορός τύπου στα τρία που συναντιέται σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Είναι βέβαια παμποντιακός και έχει δεκάδες μελωδίες. Στο Άγταγμα Τεν, πέρα από τη διαδεδομένη και στον υπόλοιπο πόντο μορφή του, υπάρχει και η παραλλαγή του Τίζου ΜΑΛ. Τα βήματα εδώ είναι πιο κοφτά και πιο ζωηρά. Στις χαρακτηριστικές μελωδίες του χορού πολλές φορές προστίθενται και μελωδίες από καρσιλαμάδες ή ακόμα και το Γιουβαρλαντού. Παίζει δηλαδή ο μουσικός Γιουβαρλαντού και αυτοί χορεύουν τη ζωμάδο. Όταν έχουν ήδη να ξεκινήσει να χορεύουν το τη ζωμάδο όμως, όχι όταν θα ξεκινήσει το Γιουβαρλαντού.
Ο Καρσιλαμάς τύπου Κόνιαλη είναι αδιαφυσβήτητα ο πλέον διαδεδομένος και αγαπητός χορός τους. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά άλλα μέρη του Δυτικού Πόντου, όπως η Μπάφρα, το Τσορούν, η Αμάσια, η Σαμψούντα, η Νικόπολη και αλλού. Το χορό όμως το συναντάμε και στον υπόλοιπο Πόντο, όπου είναι λιγότερο διαδεδομένος. Βέβαια, οι ρίζες του πρέπει να αναζητηθούν στην Καπαδοκία, ενώ η διάδοσή του ξεπέρασε τους πληθυσμούς της Μικρασίας και έφτασε έως και τη Θράκη. Ένας άλλος τύπου χορού που είναι διαδεδομένος σε ολόκληρη τη Μικρασία και φυσικά και τον Πόντο, είναι αυτός με τα μαχαίρια. Η χορογραφία του θέλει δύο άντρες να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στην πολεμική τέχνη του χειρισμού των μαχαιριών ή των σπαθιών κτλ. Το χώρο γλου είναι ένας τέτοιος χορός και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραλλαγής του Δυτικού Πόντου. Στον κεντρικό και ανατολικό πόντο, τόσο τα βήματα όσο και η μελωδία είναι διαφορετικά, αν και η χορογραφία θα έλεγα είναι παρόμοια. Αντίθετα, τόσο στην Καπαδοκία όσο και σε άλλες περιοχές Μικρασίας συναντάμε παρόμοιες μελωδίες και ρυθμούς. Το ίδιο το τραγούδι του Κόρογλου είναι δημοφιλές σε ολόκληρη την περιοχή, όπως προείπα. Όπως με τα μαχαίρια, έτσι υπάρχουν και χοροί με τα μαντήλια, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφοροποιήσεις στη μελωδία τους. Δεν υπάρχει περιοχή στον Πόντο που να μην χορεύτηκαν τα μαντήλια, κυρίως σαν μέρος του εθιμικού του γάμου. Χορούς με μαντήλια χόρευαν και στην Καπαδοκία. Οι μετελίδες χορεύουν το χορό σε ομάδα, συνήθως γύρω από το γαμπρό, σταυρώνοντας τακτικά αναδύο τα μαντήλια τους. Παρόμοιους τρόπους συναντάμε και στους μετελίδες από το Γιουμούς Ματέν, αλλά και στους πόντιους από το Απέσ. Ένας ακόμη αγαπητός χορός είναι το τσιφτέτελι. Είναι διαδεδομένο σε αρκετές ακόμη περιοχές του Δυτικού Πόντου, αλλά και άλλες μη ποντιακές γειτονικές επαρχίες. Χοροί με το όνομα Χαλάι υπάρχουν πολλοί και είναι μέρος της παράδοσης τόσο των κατοίκων της Κεσάριας, όσο και Τούρκων, Κούρδων και Αρμένιων της περιοχής. Φαίνεται όμως ότι με τον όρο Χαλάι παραπάνω δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χορό, αλλά σε όλους τους κυκλικούς χορούς. Οι μετελίδες ονομάζουν Χαλάι ένα συγκεκριμένο χορό με τρεις καταγεγραμμένες παραλλαγές και μία μελωδία όπου τραγουδιέται το ομώνυμο τραγούδι στα τουρκικά αλλά και πολλά άλλα αντίστοιχα τόσο στα τουρκικά όσο και στα ελληνικά. Εντύπωση προκαλεί ότι τα βήματα του χορού μοιάζουν καταπληκτικά, αν και η αγωγή τους είναι πολύ πιο αργή, με αυτά του χορού Κότς, ο οποίος, αν και είναι πολύ διαδεδομένος σε άλλες περιοχές του Πόντου, δεν συναντιέται στην παράδοση των μετελίδων. Η ίδια μελωδία και βήματα συναντάμε ακόμη στη χορευτική παράδοση των ποντίων του Τσορού. Το Διπάτ είναι σίγουρα από τους πιο χαρακτηριστικούς χορούς του κεντρικού ανατολικού πόντου. Στην περιοχή όμως το Άγκτα Γματέν φαίνεται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος. Το παράδοξο είναι ότι τα ιστορικά και ακριτικά τραγούδια του πόντου είναι όλα τραγουδισμένα σε μελωδίες του Διπάτ και φαίνεται ακατανόητο πως αυτά ξεχάστηκαν από την πλειοψηφία των προσφύγων της Αργυρούπολης προς το Άγκτα Γματέν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα των προσφύγων της Αργυρούπολης στο Κάρς, την ίδια περίοδο όχι μόνο ξεχάστηκαν αλλά και αποτέλεσαν κύριο μέρος της παράδοσής τους. Το Γαργάν είναι σίγουρα ένας από εκείνους τους χορούς που μας αφήνουν άφωνος με την επιβίωσή τους μέχρι σήμερα. Ομάδα αντρών χορευτών με σηκωμένα τα χέρια και με βήματα που ακολουθούν τον πιο αργό ή γρηγορότερο ρυθμό του ζουρνά βγάζουν γραβιές μιμούμενα αρπακτικά πουλιά. Στο κέντρο του κύκλου τους είναι ξαπλωμένο ένα μικρό παιδάκι στο οποίο κάθε λίγο ορμάνει και το ακουμπάνει με τα δάχτυλά τους. Στο τέλος, ο αρχηγός της ομάδας των αντρών πιάνει το παιδί και το σηκώνει ψηλά, οπότε και τελειώνει ο χορός. Φαίνεται παρόμοιοι χοροί υπήρχαν και σε άλλα μέρη του Πόντου, ενώ για την Καπαδοκία αναφέρεται ένας παρόμοιος χορός με το όνομα Όρνια. Το Λελιμπιάρ είναι ένας χορός τύπου στα τρία, σε κλειστό κύκλο, παρόμοιος και σαφώς επηρεασμένος από τους αντίστοιχους χορούς που συναντάμε παντού στην Καπαδοκία. Το Μήλον Κόκκινο είναι ένας ιδιαίτερος χορός, τόσο τα βήματα όσο και η μελωδία του είναι μοναδικά σε ολόκληρο τον Πόντο και τη γύρω περιοχή. Παίρνει το όνομά του από το πρώτο δύστιχο τραγούδι που συνηθίζεται στη μελωδία του. «Μήλον κόκκινο είσαι και τι να θα κανείσαι», λέει το τραγούδι. Παρόμοιοι χοροί από άλλες περιοχές μπορούμε να πούμε ότι είναι η Πασχαλιάτικη και η Ταπεινή της Δυτικής Θράκης. Οι δύο χοροί που δεν αναφέρθηκαν είναι το Πατσαταχλίδικο και το Τσίπουλ Τσίπουλ. Αυτά είναι...
πλησιάζουν καταγραφές, αλλά είναι καταγραφές άλλων ερευνητών, χωροδασκάλων, που τα αναφέρω ως μέρος της βιβλιογραφίας. Και οι δύο πρέπει να θεωρηθούν παραλλαγές πάντως των χωρών Τερς και Τικ, ενώ η διάδοσή τους περιορίζεται σε ελάχιστα χωριά του Άγκτα Γαματέν. Αυτά τα λίγα για την παράδοση του Άγκτα Γαματέν. Ελπίζω να βοηθήσει έστω και λίγο παρόλα αυτά στο ξεδιάλειμμα των επιμέρους χορευτικών παραδόσεων του πόντου και των συγγενειών τους με άλλες περιοχές. Βέβαια, η έρευνα για τους χορούς του Άγκτα Γαματέν θα συνεχιστεί. Για την Πάφρα θα αναφέρω λίγα πράγματα. Να πούμε ότι η Πάφρα στους αρχαίους χρόνους ονομάζονταν Αλία, ενώ ο Στράβωνας την αναφέρει ως Γαζιλόν. Είναι στα 100 χιλιόμετρα τη Σινόπη. Έχουμε δει προηγουμένως και τον Χάρη του Δημήτριος, οπότε να μην μακρυγορώ εδώ. Οι τουρκόφωνοι της Μπάφρας έγραφαν την τουρκική με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως οι κάτοικοι της περιοχής της Κεσάριας. Σύμφωνα με στατιστική της Μητρόπολης Αμάσιας, πριν την ανταλλαγή του 22, η επαρχία Μπάφρας είχε μια πόλη 11.000 κατοίκων, εκ των οποίων 4.000 ήταν Έλληνες, 116 αμοιβώς ελληνικά χωριά, μια επισκοπική εκκλησία, 107 ναούς, τη μονή της Παναγίας Μάγαρας, ένα ημιγυμνάσιο, 80 σχολεία, δηλαδή ήταν μια ακμαία περιοχή, έτσι, όσον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό. Στην υποδίκηση, καζά στα τουρκικά, της Μπάφρας και σύμφωνα με τον Οικονομίδη, ο πληθυσμός αναρχόταν 85 με 90 χιλιάδες κατοίκους, εκ των οποίων τα 4-5 ήταν ελληνοορθόδοξοι. Και βέβαια, όπως είπε και ο Δημήτρης, στην επαρχία της, στην περιφέρειά της, δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα αντάρτικα του Πόντου. Οι κάτοικοι βέβαια πλήρωσαν μεγάλο τίμημα για τη συμμετοχή τους σε αυτό το αντάρτικο. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν είναι χαρακτηριστική η ζωντάνια με την οποία χορεύονται οι χοροί, με πολλά πετάγματα του κορμιού και κρατώντας τα χέρια συνήθως ψηλά στο ύψος του κεφαλιού. Οι χοροί μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραλλαγές των πλέον διαδεδομένων ποντιακών χορών, όπως το τικ, το μαλ, το κοτσιχτόνο μαλ, την τριγώνα, αλλά και των δύσιμων καρσιλαμάτων τύπου κόνια. Η λύρα, το βιολί, ο ζουρνάς, το ούτι και το ταούλι είναι τα πλέον χαρακτηριστικά μουσικά όργανα που συναντάμε στην περιοχή. Το Σαρίγους, ένας από τους χορούς που συναντάμε στην Πάφρα, και έχω έτσι και μια υποψία για το Σαρίγους, το οποίο αναφέρθηκε ο Δημήτρης προηγουμένως από την Τοκάτη, είναι βέβαια ένας από τους χορούς που παίρνει την ονομασία του με βάση το τραγούδι. Το Σαρίγους δηλαδή είναι τραγούδι. Τραγουδάμε το Σαρίγους και χορεύουμε το τραγούδι του Σαρίγους. Όπως τραγουδάμε την τριγώνα και χορεύουμε την τριγώνα. Η ονομασία δηλαδή του χορού προέρχεται από το τραγούδι. Και το Σαρίγους ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα τραγούδια, το οποίο είναι και περιπαικτικό, δηλαδή όσες φορές μου το τραγούδισαν εμένα κάτι και από την ευρύτερη περιοχή εκεί, όχι μόνο την Πάφρα, αλλά και από όλο το Δυτικό Πόντο, γελούσαν λίγο γιατί φαινόταν ότι τα λόγια ήταν λίγο περιπαικτικά. Κάτι σαν την πατούλα, ας πούμε. Επομένως, δεν πρέπει να το συγχύουμε το Σαρίγους αυτό που συναντάτε στις περιοχές της Πάφρας, Σέρβας και σε άλλες περιοχές εκεί προς τα δυτικά πάντα, με το Σαρίγους του κεντρικού και ανατολικού Πόντου. Το ένα προσομοιάζει περισσότερο με χορούς που θα μπορούσαν να πούμε ότι είναι παραλλαγές του Ομάλ ή ας πούμε το Ούτσαϊ της Γαράσαρης, ενώ το άλλο είναι ας πούμε βασισμένο σε βήματα που έχουμε στο ΤΙΚ. Υπάρχει μια διαφορά. Παρ' όλα αυτά και το Σαρίγους του κεντρικού και ανατολικού πόντου, δηλαδή τις τραπεζούνες ας πούμε έτσι σαν ευρύτερη περιοχή, είναι στα τουρκικά τραγουδισμένο και σε αυτή την περιοχή, παρόλο που είναι από τους πιο διαδεδομένους ποντιακούς χορούς και μάλιστα σε ελληνόφωνους πληθυσμούς, όπως είναι η Ματσούκα και τα λοιπά. Έχουμε βέβαια παραλλαγές στους χορούς αυτούς που είναι χαρακτηριστικές μόνο για την περιοχή της Μπάφρας, ενώ δηλαδή έχουμε χορούς τύπου Κιαξοντέικου Ομάλ, που χορεύεται έτσι, δηλαδή όπως είναι το Κοτσιχτόνο Μάλ,
Έχει συγκεκριμένες μελωδίες οι οποίες χορεύονται μοναδικά για την περιοχή του Πόντου, μόνο στην Πάφρα, έτσι, όπως ο χορός Καραμπουνάρ, ας πούμε, που επίσης είναι μια μελωδία, ένα τραγούδι το Καραμπουνάρ. Στην Πάφρα περισσότερο συναντάται η μελωδία Τυρφών παρά η μελωδία της Τριγώνας. Όχι ότι δεν υπάρχει και η Τριγώνα στην Πάφρα, τη γνωρίζανε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα για το Τυρφών, που είναι ας πούμε η παραλλαγή της Τριγώνας στην περιοχή, πέρα από το ότι ενσωματώνει όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των χωρών της Πάφρας, δηλαδή τη ζωντάνια, τα χέρια ψηλά, έντονα κουνήματα κτλ. Ότι ουσιαστικά και η ίδια η ονομασία Τυρφών ή κατάλληλος Τυρβών προσομοιάζει στο Τριγώνα και είναι παραφθορά της ίδιας λέξης που ενδεχομένως να αναφέρονται στο ίδιο εθνικό ή στην ίδια, στο ίδιο πράγμα όσο πάμε πιο μέσα στο παρελθόν. Η παραλλαγή του Γιουβαλαντούμ στην περιοχή της Βάφρας έχει να κάνει βέβαια με τραγούδια που έχουν αφιερωθεί στην ιστορία του, στο ανταρκτικό του κτλ. Και έτσι μια από τις ονομασίες που συναντάμε είναι το Κωνσταντίν Σάβα, από τον γνωστό αρχηγό. Εδώ πέρα έχουμε και μοναδικές ή από τις πιο λιγότερο διαδεδομένους τρόπους που έχουμε στην λαβή των χεριών. Πέρα, και μάλιστα έχουμε ένα χορό τον οποίο συναντάμε ανάλογα τα χωριά με διαφορετικούς τρόπους λαβής. Δηλαδή πιάνονται από τους ώμους, πιάνονται με λυγισμένα τα χέρια, αλλά πιάνονται και σταυρωτά από πίσω. Σε πολύ λίγες περιοχές του Πόντου θα δούμε σταύρωμα χεριών από πίσω να πιάνονται από την πλάτη. Μία από αυτές τις περιοχές είναι στην Πάφρα και με τον Κωνσταντίν Σάβα. Είπαμε επίσης για το Τικ Μονό και το Διπλό. Από τις λίγες περιοχές όπου στο ίδιο χωριό συναντάμε άτομα να χορεύουν μονά αλλά και διπλά το Τικ. Ενώ σε άλλες περιοχές, ας πούμε η Ματσούκα που χορεύει Τικ, θα το χορεύσει πάντα μονά. Και για αυτούς όταν λένε Τικ, είναι το μονό το Τικ, έτσι. Εδώ στην Πάφρα έχουμε και τις δύο παραλλαγές. Αυτά τα λίγα, έτσι, στην παρουσίαση. Αύριο θα τα ρίξουμε και διαζώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε υπομονή και ακούσατε.